Κύριε Φορτσάκη, συζητάμε σε μια στιγμή κατά την οποία στην επικαιρότητα επανέρχεται με κυβερνητική πρωτοβουλία η υπόθεση της αναθεώρησης του Συντάγματος. Λέω επανέρχεται διότι είναι γνωστό πως και άλλες πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Νέα Δημοκρατία, έχουν κατά καιρούς θέσει την ανάγκη επανεκτίμησης συνταγματικών ρυθμίσεων για σειρά θεμάτων, ενώ επίσης διαχέεται και στους πολιτικούς και τους επιστημονικούς κύκλους η ανάγκη επαναπροσέγγισης συνταγματικών κανόνων. Παρά τα αυτά όμως η Νέα Δημοκρατία με μια μάλλον σκληρή της τοποθέτηση δήλωσε ότι δεν θα πάρει μέρος σε αυτό το διάλογο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Ψαλιδόπουλε, κάτι ευθύς εξ αρχής. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί τη συνταγματική αναθεώρηση και σας θυμίζω ότι ήδη πριν από τις εκλογές του 2015, δηλαδή επί συγκυβερνήσεως Σαμαρά, ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων που συμμετείχαν, η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει να προχωρήσει ή να ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Η Νέα Δημοκρατία εστιάζει κυρίως στους κανόνες εκείνους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την οικονομική ζωή του τόπου και την εξυγίανση ορισμένων καταστάσεων πολιτικών. Οι οικονομικές διατάξεις είναι εκείνες οι οποίες ενδιαφέρουν για να μπορέσει η χώρα να αναπτυχθεί οικονομικά ελεύθερα χωρίς να υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Έχουμε τώρα μία πρόταση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, η οποία πρόταση έχει δύο σημαντικά προβλήματα. Το ένα είναι διαδικαστικό αλλά σοβαρό και το δεύτερο είναι ουσιαστικό. Το διαδικαστικό ποιο είναι? Το διαδικαστικό είναι ότι ξεκινά να αναγγέλει την αναθεώρηση του Συντάγματος από το προάβλιο της Βουλής και όχι από τη Βουλή. Και ανακοινώνει ότι θα κάνει μία σειρά διαβουλεύσεων σε τοπικές συνελεύσεις, θα κάνει μια επιτροπή που θα μαζέψει τα πορίσματα, θα θέσει ενδεχομένως σε δημοψηφίσματα συμβουλευτικά ορισμένα ζητήματα και θα καταλήξει σε ένα πόρισμα που θα το φέρει προς συζήτηση την άνοιξη του 2017. Εμείς λέμε ότι αυτή η διαδικασία και στερείται σοβαρότητας αλλά και είναι επικίνδυνη. Στερείται σοβαρότητας διότι είναι προφανές ότι δεν μπορεί η συζήτηση για το Σύνταγμα να γίνει στις γειτονιές. Η συζήτηση για το Σύνταγμα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία πρέπει να απασχολήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο της πολιτείας. Και είναι και επικίνδυνη διότι μεταφέρει το βάρος της απόφασης από τη Βουλή στις γειτονιές. Αυτή η διαδρομή είναι η γνωστή παλιά διαδρομή που ακολουθούσαν άλλες κυβερνήσεις άλλων κρατών σε άλλες εποχές και σε αυτό δεν θέλω αυτή τη στιγμή να επεκταθώ για να μην δημιουργηθούν διχαστικές αν θέλετε καταστάσεις. Είναι όμως απαράδεκτο και από απόψεως ουσίας είναι απαράδεκτη τοποθέτηση διότι ενώ έχουμε τόσες διατάξεις οι οποίες χρειάζονται δομική αναθεώρηση ο κύριος Πρωθυπουργός περιορίζεται σε διατάξεις άνευ ουσίας, οι οποίες όχι μόνο στερούνται ουσίας, όπως μόλις το είπα, αλλά και συγχρόνως είναι διατάξεις που αν αναθεωρηθούν όπως το θέλει ο Πρωθυπουργός, θα δημιουργήσουν μεγάλες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, παρακαλώ. Ένα παράδειγμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός πρότεινε, εάν μετά από δύο ψηφοφορίες η Βουλή δεν καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, να καταφεύγουμε στη Λαϊκή Ετοιμιγορία, η οποία με δημοψήφισμα θα επιλέγει τον έναν από τους δύο που έχουν εκτεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτή η διαδικασία. Δεν θα είναι ακριβώς δημοψήφισμα, εκλογή. Εκλογή. Σωστό, εκλογή. Αυτή η διαδικασία είναι εντελώς γραφειοκρατική για τον εξής λόγο. Πρώτα-πρώτα δεσμεύει την Λαϊκή Βούληση και την περιορίζει στους δύο που έχει επιλέξει η Βουλή. Αν πρόκειται να αποφασίσει ο λαός, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει προηγηθεί διαδικασία της Βουλής. Αλλά και επί της ουσίας, για φανταστείτε, εάν η Βουλή δεν καταφέρει να επιλέξει τον πρόεδρο που θέλει και εκλεγεί από το λαό ο αντίπαλος εκείνου που υποστηρίζει η κυβέρνηση, είναι προφανές ότι θα ακολουθήσουν εκλογές. Δεν μπορεί να σταθεί μια Βουλή η οποία θα έχει απορρίψει ένα πρόεδρο τον οποίο έχει επιλέξει ο λαός. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, όχι μόνο δεν αποφεύγουμε τις εκλογές, αλλά έχουμε και διπλές εκλογές. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεν κάθισε να σκεφτεί τα σενάρια με σοβαρότητα και έφερε προτάσεις οι οποίες είναι λαϊκιστικού χαρακτήρα με σκοπό να δημιουργήσει μια σύγχυση και να αποτρέψει τη συζήτηση από το πραγματικό της περιεχόμενο. Παράδειγμα άλλο, έχετε το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο μας χρειάζεται επειγόντως αναθεώρηση, διότι πρέπει να επιτρέψουμε επιτέλους και στα πανεπιστήμια με ιδιωτική οργάνωση να μπορέσουν να
υπάρξουν και στην Ελλάδα. Αντί να έχουμε τα παιδιά μας που τρέχουν στο εξωτερικό και ξοδεύουν του κόσμου το συνάλλαγμα στο εξωτερικό, θα ήταν καλύτερα να τα είχαμε εδώ, να δημιουργηθεί και ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων και να προσελκύσουμε και ξένους φοιτητές. Πού είναι το άρθρο 16, πού είναι οι διατάξεις για τη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη αυτή την ώρα στην Ελλάδα έχει 1.400.000 υποθέσεις αδίκαστες. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση αρνησιδικίας. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη αυτή την ώρα. Δεν πρέπει να υπάρξουν διατάξεις συνταγματικές που θα διευκολύνουν την επιτάχυνση και την εκδίκηση. Ή θα την επιβάλλουν, εννοείται, διότι η διευκόλυνση καμιά φορά είναι και τεχνικό θέμα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Θα την επιβάλλουν με την έννοια ότι θα επιτρέψει το θεσμικό πλαίσιο να υπάρξουν και αλλαγές που δεν υπάρχουν σήμερα. Προθεσμιών κλπ. Για παράδειγμα, να υπάρξει πάρα πολύ ευρύτερη αποδοχή της διαιτησίας. Να αποδεχθούμε στο Σύνταγμα ότι η δικαιοσύνη δεν απονέμεται μόνο από τα κρατικά, αλλά και από τα μη κρατικά δικαστήρια που επιλέγουν ενδιαφέροντα. Άλλο παράδειγμα, η δημόσια διοίκηση. Η δημόσια διοίκηση αυτή την ώρα πάσχει βαρύτατα. Δεν ήρθε η ώρα το Σύνταγμα να πει ορισμένες αλήθειες, να επιβάλλει ένα δεκαετή προγραμματισμό προσλήψεων, να επιβάλλει το ενιαίο μισθολόγιο που δεν δέχονται να το υιοθετήσουν οι διάφορα εξαιτίας των διαφόρων σωματιακών αντιδράσεων. Δεν πρέπει να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα για το ποιος είναι δημόσιος υπάλληλος και ποιος όχι. Δεν πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενδεχομένως και αναγνώριση τη πρωτογενού φορολογική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση και ένα σωρό άλλα παράδειγμα. Αυτό σε αυτό το τελευταίο είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Ο δικός μας ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή και λογική πρόταση στον Πρωθυπουργό, που είπε: έλα να συμφωνήσουμε ποιες διατάξεις του Συντάγματος χρειάζεται να θεωρήσει. Βάλει αυτές που νομίζεις εσύ. Θα βάλει και η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι αυτά που νομίζουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Πάμε σε μια συνενετική βάση να καταγράψουμε τα άρθρα που θέλουν αναθεώρηση και η επόμενη Βουλή, που θα έχει και αναθεωρητικό χαρακτήρα, θα αποφασίσει επ' αυτών. Και αντιστοίχως θα έχουμε τήρηση των διαφόρων πλειοψηφιών που απαιτούνται, είτε 150 τώρα, 180 τότε, είτε 180 τώρα, 150 τότε. Αυτό πάντως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκλειστεί στην πορεία αυτού του διαλόγου, διότι η κυβέρνηση κάνει ένα σχεδιασμό. Λέει μέχρι την άνοιξη του 17 θα το συζητάμε ευρύτερα. Ναι, αλλά απέκλεισε την βάση συζήτηση που είχε θέσει ο δικός μας ο πρόεδρος του. Είπε ο πρόεδρος ο δικός μας, πριν ανακοινώσεις, έλα να συζητήσουμε, να κάνουμε την ανακοίνωση για όλες τις διατάξεις που χρειάζονται να θεωρήσει. Διότι τώρα, με την ανακοίνωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, αποκλείει τις υπόλοιπες διατάξεις. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ένα ζήτημα ουσίας. Δεν θέλει να θίξει τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν πώς θα βρεθεί λύση. Έπειτα είπε ο Μητσοτάκης πολύ λογικά ότι η Νέα Δημοκρατία θα τοποθετηθεί επιρροών αυτών των θεμάτων με μεγάλη σαφήνεια όταν θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Στη Βουλή, ναι, ναι. Και όταν θα έχουμε, γιατί το είπε αυτό. Το είπε διότι τότε θα ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Προς το παρόν έχουμε, συγχωρήστε μου την έκφραση που θα το πω, έναν αχταρμά προτάσεων οι οποίες είναι κάτω από έναν εθέλωμα. Δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλει να γίνει σύμφωνα με την κυβέρνηση. Μου επιτρέπετε ένα ερώτημα λίγο πιο συγκεκριμένο. Εκτιμάει η Νέα Δημοκρατία, οι στελέχοι της οποίας είχαν λάβει μέρος πάντως σε ένα τέτοιο διάλογο κατά το παρελθόν, ότι υπάρχει πράγματι ανάγκη επαναπροσέγγισης των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή από την πλήρη αποψήλωση, πρακτικά το λέω, δεν το εννοώ με την τυπική έννοια, του Συντάγματος του 85, της αναθεώρησης του 85, μέχρι αυτού που συμβαίνει, που προτείνεται τώρα μια... Υπάρχουν δύο μοντέλα, αν θέλετε, διακυβέρνησης. Ναι. Το ένα είναι το μοντέλο το οποίο έχουμε σήμερα, όπου ο πρόεδρος είναι αποδυναμωμένος και στην πραγματικότητα κυβερνά ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, ή έχουμε το μοντέλο της προεδρευμένης δημοκρατίας, οπότε ο πρόεδρος εκλέγεται από το λαό. Οπότε εκεί πάμε σε ένα διαφορετικό σύστημα. Υπάρχουν πολύ, πολύ σοβαροί άνθρωποι που έχουν υποστηρίξει ότι μια εκλογή από το λαό θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, δεν αναφέρομαι κι εγώ στον τρόπο εκλογής. Ας μείνω στο πλαίσιο του Πρόεδρου που εκλέγεται από τη Βουλή. Νομίζω ότι αν έχουμε ένα Πρόεδρο που θα συνεχίσει να εκλέγεται από τη Βουλή, πρέπει δύο πράγματα να διασφαλίσουμε. Το πρώτο είναι να μην διαλύεται η Βουλή αν δεν επιτυγχάνεται η εκλογή. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει πολύ απλά αν είχαμε παράταση της θητείας του απερχομένου Πρόεδρου. Εάν δηλαδή στον πρώτο κύκλο εκλογών η Βουλή δεν μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η προσωπική μου γνώμη, όχι η γνώμη της Δημοκρατίας, μιλάω τώρα σε καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου και εκφράζω την προσωπική μου γνώμη, η προσωπική μου γνώμη θα ήταν ότι η καλύτερη λύση θα έπρεπε
να είναι η παράταση της θητείας του απερχομένου Προέδρου μέχρι να έρθει η σειρά της επόμενης Βουλής να αποφασίσει. Οπότε θα είχαμε μια πολύ ομαλή εξέλιξη. Και το δεύτερο είναι, αφού διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαλύεται η Βουλή αν δεν εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το δεύτερο θα είναι να έχουμε πάντως μια λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του για να μπορούν ορισμένα πράγματα να γίνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να του αναθεθεί η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η οποία, όπως ξέρετε, σήμερα αποτελεί πεδίο διαμάχης και διαφωνιών. Θα μπορούσε επίσης να γίνει το ίδιο για την επιλογή των στελεχών των ανεξαρτήτων αρχών, όπου και εκεί έχουμε διαμάχες. Βλέπετε ότι δεν μπορεί να γίνει το εθνικό ραδιοτηλεπτικό. Και έχουμε και θέματα, αυτές οι ειδικές πλειοψηφίες προκαλούν προβλήματα συγκρότησης των οργάνων αυτών. Ακριβώς. Δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα συγκρότησης. Να λοιπόν αμέσως δύο αρμοδιότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να ανατεθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να τις ασκήσει με μεγάλη επιτυχία και εκτός, αν θέλετε, μικροπολιτικών παιχνιδιών.